Επιστροφή με τη δεύτερη μας ενότητα και θα συνδεθούμε με την όμορφη Εύβοια για να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Σταύρο Κουτσουρά. Είναι δασικός υπάλληλος του Δασαρχείου Ματουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού του Δήμου. Είναι ένας γνώστης της κατάστασης, κυρίως στα δάση, το τι πρέπει να γίνει, το πώς μπορούμε να επιτύχουμε την προστασία των δασών. Μιας και μιλάμε για την δασοπροστασία εν ώψη ενός καλοκαιριού που κατά πολλούς χαρακτηρίζεται δύσκολο και μιας και είμαστε ούτε ένα χρόνο από την τεράστια καταστροφή στην περιοχή της Εύβοιας και όχι μόνο. Καλησπέρα σας από την Λαμία, κύριε Κουτσουρά. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Παρασκευάκη, στους θεατές σας από την όμορφη Λίμνη. Πραγματικά η Λίμνη είναι υπέροχη και την καμαρώνουμε και εμείς από πολλά σημεία της παραλιακής φθιότητας. Οι περιοχές μας είναι τόσο κοντά, η στερεά Ελλάδα ενώνει όλους τους πολίτες με κοινά χαρακτηριστικά, με πολλά και βασικά προτερήματα, αλλά και με πολλά προβλήματα. Πέρυσι την πυρκαγιά εσείς τη ζήσατε περισσότερο, αλλά όλοι μας βιώνουμε αυτές τις δυσκολίες και τις κατανοούμε. Θέλω την γνώμη σας για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι γίνεται με τα δάση, τη λειτουργία εκεί του Δασαρχείου της δικής σας περιοχής και τι πρέπει να γίνει για να γλιτώσουμε τη φετινή χρονιά. Έχω την τιμή να σας μιλάω με διπλή ιδιότητα. Πρώτα απ' όλα σαν αιρετός του Δήμου Ματουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και δεύτερον σαν δασικός υπάλληλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 1985 και εντεύθεν, υπηρετώ δασική υπηρεσία και έχω περάσει σχεδόν πέρασα από δύο δασαρχεία του νομού μας, του Δασαρχείου Ελιβερίου και του Δασαρχείου της Λίμνης. Αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι αυτό που συντελέστηκε στην περιοχή μας ήταν φοβερό, τραγικό. Ήταν ολέθριο. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε την επόμενη μέρα όλοι εμείς που έχουμε σχέση με το αντικείμενο αυτό ήταν να σταθούμε στα πόδια μας και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την περιοχή μας και τους κατοίκους. Τους πολύπαθους κατοίκους, διότι δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά το 16, είναι και οι πλημμύρες, ο Ζουρμπάς, η Λιμίδια. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το πρόβλημα διωγγώθηκε. Αυτή τη στιγμή το Δασαρχείο της Λίμνης εκτελεί πάρα πολλά έργα τυπικής προστασίας. Τα έργα αυτά, τα περισσότερα είναι σε συνεργασία με προγράμματα με το ΤΑΙΠΕΔ, όπου ήδη τρέχει ένα έργο συντήρησης των αντιπυρικών ζωνών και του δασικού οδικού δικτύου. Παράλληλα, τρέχουν οι καθαρισμοί στη σμίξη των δασών με οικισμούς, εκεί που σμίγουν τα δάση με τους οικισμούς. Επίσης, οι καθαρισμοί του υπορρόφου ένθεν εκατέρωθεν των δασικού οδικού δικτύου. Παράλληλα, ένα έργο από το Πράσινο Ταμείο για τη συντήρηση όλων των υδατοδεξαμενών. Επίσης, τα αριθμητικά έργα ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συντελούνται, εκτελούνται και στις 5 λεκάνες της περιοχής του Δασαρχείου Λίμνης, που είναι και περιφέρεια του Δήμου Ματουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς επίσης η συντήρηση του δασικού χωριού Ιτικάκη, το οποίο χρηματοδοτήθηκε το Πράσινο Ταμείο, και η συντήρηση των δασικών αναψυχών που καταστράφηκαν την πυρκαγιά. Παράλληλα όμως τρέχουν και όλες οι υλοτομίες, τα δάση τα οποία έχουν καεί για την απόλυψη του καμένου ξύλου, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι, αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και θα πρέπει έγκαιρα και γρήγορα να γίνει η απόλυψη αυτού της καμένης ποσότητας ξυλίας. Καθαρίζονται τα δάση, είναι μια απορία. Ακούω πολλούς που λέει ότι δεν βλέπουμε να κόβονται τα καμένα δέντρα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει υλοτομίες στο Δασαρχείο της Λίμνης εδώ και 1,5 μήνα, κυρία Παρασκευά. Οι δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στα δημόσια δάση και οι αναγκαστικοί στα μη δημόσια δάση. Ναι. Όπου λοιπόν είχαμε φωτιά, αμέσως βγάλαμε τις έκτακτες καρπώσεις για την απόλυψη αυτή του καμένου ξύλου. Δοθήκαν οι εγκρίσεις και στη συνέχεια εγκαταστήσαμε τους συνεταιρισμούς στα μεν δημόσια δάση τους δασικούς, στα δε ιδιωτικά τους αναγκαστικούς, για να γίνει αυτή η απόλυψη. Αυτά σχετικά με το τι συντελείται στο Δασαρχείο της Λίμνης. Πόσο διάστημα χρειάζεται για να καθαριστεί ένα καμένο δάσος, και τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις εκεί. Εννοείται να υλοτομηθεί το καμένο. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί και δύο και τρία χρόνια. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει καρπώσεις εγκρίσεις για δύο χρόνια.
Έχουμε ένα πρόγραμμα λοιπόν στο οποίο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αυτό που περνάμε και το επόμενο, να τελειώσουν αυτές οι υλοτομίες. Και είναι τι γίνονται όπως... αυτά τα καμένα δέντρα? Αυτά τα καμένα δέντρα, η υλοτομούντη, δεν είναι ο κορμός, δεν έχει καεί, ο ξυλώδης όμως δεν έχει καεί. Έχει τσουροφυλιστεί, έχει καεί η κόμη, αλλά το ξύλο είναι υγιές. Οπότε κατά δεν χρησιμοποιείται μετά το... Ασφαλώς, το εκμεταλλεύεστε, ναι. Ναι. Αυτά σχετικά με το δασαρχείο της Λίμνης. Όσον αφορά ο Δήμος μας, γιατί χθες ήταν στο κεντρικό δελτίο σας και ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Ζαπουρνιώτης, ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή... Στο Βήμα για όλους, ναι. Μπράβο. Τρέχει κάποια έργα που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου που δεν είναι δημόσια δάση. Και επίσης τρέχει και ένα έργο το οποίο αφορά τον καθαρισμό τριακοσίων στρεμάτων μέσα σε οικισμούς. Αυτά είναι έργα τα οποία είναι προληπτικά έργα για τα οποία ο Δήμος χρηματοδοτείται κάθε χρόνο. Δηλαδή παίρνουμε γύρω στα 70, φέτος πήραμε 70.000 ευρώ για να κάνουμε τη συντήρηση του αγροτικού και του μη δημοσίου δασικού οδικού δικτύου και να κάνουμε και καθαρισμούς μέσα στους οικισμούς. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Διότι αυτό που παρατηρείτε, αν θέλετε, και έχω τη διάθεση να σας καταθέσω την άποψή μου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια μετά το 1998 που έγινε μεταφορά της πυρόσβεσης στην πυροσβεστική υπηρεσία, η πρόληψη ανήκει στην δασική υπηρεσία. Ναι. Η χρηματοδότηση όμως η οποία γίνεται είναι καταχειρματισμένη, διότι χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού, οι ΟΤΑ δευτέρου βαθμού και οι δασικές υπηρεσίες. Δεν μπορεί να συντελείται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί αυτός που έχει την πρόληψη να παίρνει τα λιγότερα χρήματα και να κάνει πρόληψη για τον αντιπυρικό αγώνα ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αυτά πρέπει να τα κάνει η δασική υπηρεσία. Να έχει την πρόληψη και να έχει όλη τη χρηματοδότηση. Όπως επίσης, επιτέλους, πρέπει να δούμε λίγο το πόρισμα της διακομματικής ύστερα από την εισήγηση του κ. Μπουλντάμερ που αφορά το θέμα της καταστολής, της κατάσταση των δασικών πυρκαγιών. Η υπηρεσία που ασχολείται με την καταστολή πρέπει να ασχολείται και με την πρόληψη. Και πρέπει να είναι μία υπηρεσία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που συντελείται στην πατρίδα μας. Όποια φωτιά δεν προλαβαίνουμε να γίνεται λέλαπα, να γίνεται όλεθρος. Η δασική υπηρεσία είναι η υπηρεσία αυτή που έχει σχέση με τον παρασόδιο πληθυσμό, με τους δασικούς εταιρισμούς και είναι αυτή που προσωπικό είναι μέσα στα δάση. Έχει. Ορίστε. Προσωπικό έχει, κύριο Κουτσουράκη, να τα αυτό κάνει όλα αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η υπηρεσία μας έχει υποστελεχωθεί. Έχουν να γίνουν προσλήψεις πάρα πολλά χρόνια, μονίμου προσωπικού και επιστημονικού προσωπικού, έτσι ώστε δεν υπάρχει συνέχεια. Εγώ να φανταστείτε είμαι η τελευταία σειρά των υπαλλήλων που είχε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές. Λοιπόν, από εμάς και πίσω δεν υπάρχουν νεότεροι στους οποίους θα μεταλαμπαδεύαμε αυτές τις γνώσεις που είχαμε. Πρέπει λοιπόν, υπάρχει το πόρισμα του κ. Γκολντάμερ, το οποίο έγινε μετά την πυρκαγιά στο Μάτι. Υπάρχει το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Πρέπει να καθίσουν κάτω και να επανασχεδιάσουν την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Τόσα και τόσα σχέδια κάνουμε, ακούμε συσκέψεις από πέρυσι κυρίως μέχρι φέτος, μετά τις φωτιές που είχαμε στην Αθήνα, στην Αττική και στην Εύβοια, από συσκέψεις άλλο τίποτα. Εγώ σας λέω ταπεινά την άποψή μου, ότι όποιος έχει την καταστολή να έχει και την πρόληψη. Να είναι μία αυτή η υπηρεσία η οποία θα έρθει να διαχειριστεί με χρηστό τρόπο όλα τα μέσα που τη διατίθεται, είτε αυτά είναι αέριες δυνάμεις, είτε είναι πύγης δυνάμεις, είτε είναι χωματολογικά μηχανήματα, είτε είναι εθελοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, είτε είναι δασικοί συνεταιρισμοί. Όλοι αυτοί παίζουν ένα ρόλο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και πρέπει όλους αυτούς ένας να τους συντονίσει. Ένας. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα συντονισμού. Το ερώτημα βέβαια, φαντάζομαι, των τηλεθεατών που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα είναι ότι πάθαμε. Μάθαμε. Εγώ, ότι μάθαμε. Το θέμα είναι... Πώς θα δούμε να εφαρμόσουμε αυτά που μάθαμε. Έχουμε διάθεση να τα εφαρμόσουμε. Υπάρχει πολιτική βούληση επιτέλους να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Σας εξήγησα νομίζω επιγραμματικά ναι μεν, αλλά σας έδωσα να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο πολυκερματισμός στη χρηματοδότηση για τον αντιπυρικό αγώνα, ούτε επίσης αυτή η συνεμπλοκή υπηρεσιών για την κατάσβεση. Δεν μπορεί άλλος να σβήνει και άλλος να κάνει πρόληψη. Αυτός που κάνει την πρόληψη να έχει και την καταστολή γιατί ξέρει. Πολλοί λένε ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι τραγικά δύσκολο, δυσκολότερο από το περσινό. Εσείς το ασπάζεστε αυτό, έχουμε κάποια στοιχεία που μας δείχνουν ότι θα έχουμε κάποια δυσκολία μεγαλύτερη.
Εγώ πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα, ότι θα συμβεί, διότι υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας ο οποίος έχει μπει πλέον, που είναι η κλιματική αλλαγή. Όσο και κάποιοι να λένε ότι δεν επηρεάζει η κλιματική αλλαγή, έχει επηρεάσει πάρα πολύ η κλιματική αλλαγή τις δασικές πυρκαγιές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο μηχανισμός δεν έχει αυτή την προετοιμασία και την καταλληλότητα που θα έπρεπε να έχει για να αντιμετωπίσει πυρκαγιές στην πατρίδα μας. Σας είπα την άποψή μου προηγουμένως. Πάντως, Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί. Ναι, έχει δημιουργηθεί. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να συσταθεί μια νέα υπηρεσία δασοπυρόσβεσης ή να επιστρέψουν οι δασικές πυρκαγιές στα δασαρχεία, αφού αυτά ενισχυθούν με προσωπικό, επιστημονικό και επίσης να ενισχυθούν με υλικοτεχνική υποδομή. Ό,τι όχημα, ό,τι υλικό υπάρχει στα κλιμάκια τα πυροσβεστικά, μέχρι το 1998 δεν είχαμε πυροσβεστικά κλιμάκια, κυρία Παρασκευά. Mm. Είχαμε πυροσβεστικές υπηρεσίες της έδρας των ομών. Την πυρόσβεση, ακόμα και μέσα στα χωριά, την είχε η δασική υπηρεσία. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος που προσελήφθη από το 1998 μέχρι και σήμερα στα πυροσβεστικά κλιμάκια, με κάποιο τρόπο να μεταταχθεί, να προσληφθούν και νέοι δασολόγοι, νέοι δασοπόνοι, νέοι δασοφύλακες, και να στενοχωρηθεί η δασική υπηρεσία για να πάρει ξανά τις πυρκαγιές πίσω. Διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το οποίο συντελείται στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η άποψή μου, την οποία σας την καταθέτω. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό και για το διάλογο και για τα όσα σημαντικά μας είπατε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.